Θα καλημερίσω στα 9 λεπτά μετά τις 9 τον κύριο Μιχάλη Κριτσοτάκη, ο οποίος κύριος Κριτσοτάκης είναι υποψήφιος με το Μέρα 25 σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα από τον 984, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δελγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Μια μέρα δύσκολη βέβαια, μεγάλη Τρίτη, για να πω την αλήθεια, με την πολιτική επικαιρότητα να έχει πάρει φωτιά. Έχουμε και την ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής της συμπληρωματικής τροπολογίας που μπλοκάρει τη συμμετοχή στις εκλογές του κόμματος Κασιδιάρη. Έχουμε την έκκληση του Πρωθυπουργού σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να ομονοήσουν και να ψηφίσουν τη διάταξη. Αυτοί που δεν θα ψηφίσουν την τροπολογία είναι οι ίδιοι οι οποίοι κλείνουν το μάτι στη Χρυσή Αυγή, όπως είπε ο ίδιος. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με το θεσμικό έραση τεχνισμό της έχει γίνει ο μεγαλύτερος χορηγός της ακροδεξιάς. Μεγάλη Τρίτη όλα αυτά. Ναι, και θα έλεγα ότι διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία όμως χωρίς να υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά όλα τα νομοσχέδια εκείνα που ψηφιζόντουσαν μαζί με τα μνημόνια, τα τρία μνημόνια, τέσσερα κατά άλλους, δεν έχει σημασία, και με όλους εκείνους που μετά έφεραν και την κοροϊδία του ότι τώρα είμαστε στη μεταμνημονιακή εποχή, έφυγαν τα μνημόνια, τα οποία όμως πέρασαν, ξέρετε, σε περίπου 850 νόμους, και έτσι δεν χρειάζονται τα μνημόνια, διότι πέρασαν στο νομικό σύμπλεγμα, θα έλεγα όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα να έχει μια διάρκεια από το 2010 περίπου μέχρι σήμερα, και με προοπτική να είναι μέχρι το 2060, που αυτό σημαίνει, κυρία Δουλγεράκη και στους αγαπητούς μας ακροατές, ότι είμαστε μια χώρα που δεν έχει την εθνική της ανεξαρτησία, δεν έχει καν ούτε χειραφέτηση, αλλά ξέρετε κάτι, όλα αυτά τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης αλλά και το κεντρικό πολιτικό σύστημα, τη μεγάλη του πλειοψηφία, για να μην ισοπεδώνουμε, γιατί δεν πρέπει να το κάνουν αυτό, δεν βάζουν, δεν προτάσουν, αλλά ούτε καν αναφέρονται στα κεντρικά προβλήματα της χώρας. Θα έλεγα εγώ ότι αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα που διαρκεί χρόνια και που δεν έχει σχέση με τη Σταύρωση του Χριστού, αλλά έχει σχέση με τη Σταύρωση του ελληνικού λαού, είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει την αρχή του στο ότι, το είπα ήδη, δεν έχουμε την ανεξαρτησία μας, αλλού παίρνονται οι αποφάσεις, τις Βρυξέλλες δηλαδή με λίγα λόγια, δεν μπορούμε να απαντήσουμε, δεν έχουμε δικαιώματα πλέον μετά την ψήφιση των μνημονίων, και έχουμε γίνει αισίως η πρώτη χώρα στον κόσμο στη σχέση μεταξύ χρέους και ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στα 400 δις, τα ξεπεράσαμε τα 400 δις. Είχαμε φύγει, θυμάστε, από τα 160, πήγαμε παραπάνω. Όλα αυτά όμως έχουν και μια δεύτερη ανάγνωση. Όταν το ΑΕΠ μειώνεται, δεν έχει μόνο τις συνέπειες που φαντάζονται κάτι μικρότερο ΑΕΠ. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν κιόλας, κάποιοι που το καταλαβαίνουν φοβούνται, μέχρι δέος έχουν. Και από την άλλη πλευρά, αυτό σε σχέση με το χρέος, μεγαλώνει το χρέος που δεν είναι πλέον στα 400, αλλά είναι πολύ περισσότερο, διότι είναι ο λόγος, η σχέση δηλαδή, μεταξύ του χρέους και του ΑΕΠ. Μεγάλη Εβδομάδα λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, όσοι ανάβουν ένα κερί να σκέφτονται και όλα αυτά που σας είπα, εκτός αν κανείς θεωρεί ότι δεν είναι έτσι, ο οποίος όμως θα πρέπει να ζει σε άλλη χώρα ή και σε άλλο πλανήτη, αν δεν το καταλαβαίνει. Μα ούτως ή άλλως, όμως, το πολιτικό σκηνικό δεν ευαισθητοποιείται πάνω σε όλα αυτά. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Κριτσοτάκη, όποιος δει γύρω και τριγύρω τι γίνεται με το χρέος το ελληνικό, με το χρέος της Γερμανίας, με το χρέος της Γαλλίας, με το χρέος όλων των χωρών, με το χρέος της Ισπανίας, με το χρέος της Ιταλίας και τις πολιτικές που επιλέγονται από τους Ευρωπαίους, ποιος είναι εκείνος ο οποίος είναι περισσότερος ορισμένος και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι χθες ακούγαμε για τους Γερμανούς, μέχρι παραπροχθές ακούγαμε για τους Γάλλους. Βιώσαμε και ακούγαμε το τι λεγόταν το τελευταίο διάστημα με τους Ιταλούς, τι γινόταν με τους Ισπανούς. Το θέμα είναι η πολιτική που ακολουθείτε και ο στόχος ή αυτό που θέλεις πραγματικά να πετύχεις, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και θα έλεγα κάτι εγώ που έχει και ένα ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε μήπως χαμογελάσουμε. Γιατί ό,τι λέμε δεν αφήνει ένα περιθώριο για μια αισιοδοξία, αλλά έστω μικρό χαμόγελο.
Μου είχε πει λοιπόν κάποτε ένας πολύ μεγάλος σε ηλικία, δηλαδή πρέπει να ήταν 85 περίπου, αλλά το μυαλό του ήταν αυτό που λέμε στην Κρήτη Καρύδη. Λοιπόν, μου είχε πει το εξής, μα χρωστούμε, λέει, χρωστάμε, πώς χρωστάμε, του εξηγώ, σε μια προεκλογική περιοδία τότε με άλλο κόμμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ξέρετε καλά, στην τέταρτη μου βουλευτική θητεία ήταν αυτό, και μου λέει ο άνθρωπος αυτός, εγώ παιδί είμαι αγράμματος, αλλά αφού λέει χρωστάνε όλοι, δηλαδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρωστάνε και η Γερμανία χρωστάει, εμείς παραχρωστάμε, τι να μπρε χρωστούμε, μου λέει. Σωστά. Ποιος λοιπόν, χρωστάει σε ποιον. Εκεί είναι το μεγάλο, ναι, το παζάρι, το μεγάλο παιχνίδι. Πλέον τα κράτη, γιατί υπάρχει μια απάντηση. Εγώ δεν λέω ότι την κατέχω απολύτως, αλλά την διακρίνω. Λέω ότι τα κράτη πλέον δεν είναι σε αυτό που λέγαμε στον παλιό καπιταλισμό, στον κρατικό μονοπωλιακό καπιταλισμό κτλ. Όπου το κράτος ήταν συμπλεγμένο με τα μονοπόλια, γι' αυτό λέγαμε κρατικός μονοπωλιακός καπιταλισμός. Αλλά είμαι τώρα στο νεοφιλελεύθερο του φεγγάρι, να το πω έτσι. Όπου ξέρετε τι γίνεται, η πολιτική και η πολιτική και τα κοινοβούλια και τα πολιτικά συστήματα πλέον είναι κάτω, κυριολεκτικά κάτω, να μην πω κάτω από την πότα της αγοράς. Αλλά ποιας αγοράς, όχι της Ερμού στην Αθήνα ή της αγοράς του Ηρακλείου, της αγοράς εκείνης που με τα χρηματιστήρια, εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση, ποιος έφτιαξε το χρηματιστήριο για την ενέργεια που το πληρώνουμε τώρα. Γιατί υπάρχουν φυσιολογικά εντός εισαγωγικών αίτια που ανεβάζουν, ας πούμε, την τιμή της ενέργειας, αλλά υπάρχει και το χρηματιστήριο που την κάνει να πηγαίνει όπου θέλουν αυτοί που κερδοσκοπούν ενάντια σε εκείνους που υπόκεινται την ταλαιπωρία της κερδοσκοπίας. Και να πω ακόμη ότι οι πολύ λίγοι, οι ελάχιστοι μετρημένοι δηλαδή με δεκάδες, ας πούμε, με εκατοντάδες, όχι με χιλιάδες, εκείνοι που ωφελούνται απέναντι στα πολλά εκατομμύρια, και θα έλεγα για να μην ξεφεύγουμε ότι πάντα πρέπει να μιλάμε με την τοπικότητα, με το θέμα δηλαδή εμείς να μιλάμε για Ηράκλειο, να μιλάμε για Κρήτη, όχι με τοπικισμό, με τοπικότητα. Και από την άλλη πλευρά να έχουμε στο νου μας το ευρύτερο, ότι δηλαδή εμείς μέρος μιας σφαίρας της γης, των 8 δισεκατομμύρια των ανθρώπων είμαστε, και όλα αυτά που συμβαίνουν σε εμάς συμβαίνουν και αλλού, γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε τοπικά και μάλλον να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να δρούμε τοπικά. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα γενικό μήνυμα σε αυτές τις εκλογές, όπου έρχονται όλοι και τα ξέρουν όλα, δεν φταίει κανείς, και η απάντηση είναι ότι φταίει ο Χατζηπετρής στο τέλος, για να θυμηθούμε λίγο και το ωραίο τραγουδάκι και έτσι λίγο εύθυμο του Λουκιανού που μας λείπει. Κύριε Κριτσοτάκη, με βάση τα όσα έχετε πει μέχρι στιγμής, και αν θέλουμε να σταματήσουμε και να μιλήσουμε λίγο με τοπικό ενδιαφέρον, με αυτή την περίφημη, όπως είπατε, με τοπικότητα πριν από λίγο, αλλά με δεδομένα όλα τα παραπάνω που προαναφέρατε, αλήθεια, αν εγώ μέχρι το 2060 δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι, εσείς από την δική σας την πλευρά, τι είναι αυτό που θέλετε να προασπίσετε για μένα, ναι? Ποιο είναι αυτό που θέλετε να επικοινωνήσετε που θα λειτουργήσει προς όφελος σε εμένα τον πολίτη? Να σας πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι αν καταλαβαίνανε τι είχα, οι ακροατές, αν καταλαβαίνανε τι είχα στο μυαλό μου, θα νομίζανε ότι μου κάνετε πάσα για να μιλήσω. Ήθελα να σας πω ότι η Λαϊκή Ενότητα, που ξέρετε ότι μετά που έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά από το ότι δεν ψήφισα και εγώ μαζί με άλλους βουλευτές το τρίτο μνημόνιο, αλλά το ψήφισαν, να το σημειώσω αυτό γιατί έχει σημασία, 222 βουλευτές που ανήκαν στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όταν βλέπετε ότι σκοτώνονται τώρα. Αλλά όχι για αυτά τα θέματα που δημιουργούν αυτό που ψήφισαν το μνημόνιο, το οποίο εφαρμόζεται μέσω των νόμων πλέον, αλλά για το ποιος είναι ο τάδε και η βίλα του τάδε πόσο ενοικιάζεται, που εγώ δεν λέω ότι και αυτά δεν πρέπει να τα δει κανείς, αλλά δεν μπορεί να βλέπει μόνο αυτά και να μην βλέπει τα κεντρικά. Δηλαδή δεν μπορεί να μην βλέπει ότι είμαστε σε μια χώρα που δεν παράγει, σε μια χώρα που το χρέος μεγαλώνει ενώ το πληρώνει, σε μια χώρα που όσο και αν πληρώνει δεν πρόκειται να απαλλαχθεί ποτέ από το χρέος, και σε μια χώρα όπου αυτό το χρέος που το πληρώνει της δημιουργεί την έλλειψη της ανεξαρτησίας της, δεν είναι πλέον μια χειραφετημένη χώρα και προχωρεί όπου θέλουν οι άλλοι και όπου, όχι όπου θέλει εκείνη και όπου έχει ανάγκες
Τούτος ο λαός, ας πούμε, που είναι ταλαιπωρημένος και ταλαιπωρείται και θα ταλαιπωρείται κιόλας. Ρήξη λοιπόν. Για τη ρήξη λοιπόν εμείς κάναμε τη συμμαχία για τη ρήξη μαζί με το Μέρα 25. Που έχει πολλές ερμηνείες ωστόσο η λέξη ρήξη και δεν ξέρεις μέχρι πού φτάνει αυτή η ρήξη. Και ναι, δεν ξέρεις αν η ρήξη του 15, αν η ρήξη στη συνέχεια με δεύτερο κόμμα, αν η ρήξη Βαρουφάκη σε πάει και πού θα σε πάει. Δηλαδή έχει αρκετές χρονικές μεταφράσεις αυτή η λέξη. Κυρία Βουλγεράκη, να σας πω κάτι, ότι είστε ακριβέστατοι. Ότι όταν κάνεις ρήξη, δεν μπορεί να την κάνεις με μια συμβολεογραφική πράξη και με αγιασμό, ας το πούμε. Θα πρέπει να την κάνεις με ρίσκο. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί όλα αυτά που περιγράφουμε πριν και που νομίζω ότι και εσείς τα βλέπετε, γιατί κανείς μας δεν είναι έξω από την κοινωνία, ακόμα και ο άνθρωπος που είναι κλεισμένος στο σπίτι του, κάτι θα αντιλαμβάνεται. Αυτά λοιπόν όλα είναι σίγουρα. Ότι είναι το αντίθετο από αυτά που λέμε τώρα. Η ρήξη δεν είναι σίγουρη, δεν είναι βεβαιωμένα ότι έτσι ακριβώς που τα λέω θα γίνουν. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ το σίγουρο είναι αυτό που βλέπουμε, είναι αυτή η βαθιά, η γκρίζα μέχρι μαύρη πραγματικότητα που διαμορφώνεται και χειροτερεύει κανονικά. Εγώ άκουγα προηγουμένως στην εκπομπή σας που είχατε τον άνθρωπο αυτόν από τη ΔΕΙΑ, τέλος πάντων, που μιλούσε για το νερό. Τον κύριο Δραγκόλα. Του νερού είναι το επόμενο βήμα. Και ξέρετε, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ή των μνημονίων ή του νεοφιλελευθερισμού που μας έφερε τα μνημόνια. Και από πού εξυπηρετούνται? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα κυβέρνησαν. Αυτό λοιπόν πρέπει να σκεφτεί κανείς, γιατί δεν είμαστε ακόμα επίσημα σε προεκλογική περίοδο, άρα προεκλογική είναι η περίοδος. Εγώ έβλεπα σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Άρα, μισό λεπτό, πριν πάτε στα πρωτοσέλιδα, ναι, γιατί μάλλον ο καυγάς είναι πολλών ειδών και αυτή η πόλωση και ο καυγάς δεν μου αρέσει καθόλου, τουλάχιστον προσωπικά. Θέλω λοιπόν να το επικεντρώσετε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, σε αυτή τη ρήξη όπως την μεταφράζεται για την παραγωγή, για το παραγωγικό μοντέλο, για την ανάπτυξη και πώς μπορεί αυτό να γίνει και ποια είναι η δική σας πρόταση, κύριε Κριτσοτάκη. Λοιπόν, η πρώτη μας πρόταση την έχουμε πει ήδη 4 φορές, είναι η ρήξη, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσεις έτσι και να περιμένεις να πάνε τα πράγματα αλλιώς. Δηλαδή αν κάνω όπισθεν με το αυτοκίνητό μου και χτυπήσω και ξανακάνω ακριβώς την ίδια όπισθεν, θα ξαναχτυπήσω και αν ξανακάνω τρίτη φορά θα είναι σαν το τρίτο μνημόνιο και αν κάνω τέταρτο θα είναι σαν το τέταρτο μνημόνιο. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι πάρ' το αλλιώς. Το δεύτερο θα κάνει κανείς. Έχουμε τη δυνατότητα σήμερα της παραγωγής αυτή την ώρα με τα λάθη τα οποία έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε τη δυνατότητα να ξαναφέρουμε την επιχειρηματικότητα και τη μεγάλη επιχειρηματικότητα και πάλι στην Ελλάδα, γιατί τα χάσαμε, τα διώξαμε, τα κλείσαμε, τα στείλαμε στα Βαλκάνια. Ναι, προσέξτε τώρα κάτι, τα στείλαμε διότι κάποιοι είχαν την αντίληψη και την έχουν ακόμα, δηλαδή είναι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι έτσι γίνεται η ανάπτυξη, αλλά εγώ βλέπω και νομίζω ότι όλο και περισσότερος κόσμος βλέπει το ίδιο πράγμα, ότι δηλαδή δεν είναι έτσι. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, μπορούμε να στηρίξουμε για παράδειγμα τα μνημόνια και να προχωρήσουμε μέχρι το 2060 έτσι που μας λένε? Αυτή τη στιγμή 300.000 πολίτες κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από πληστηριασμούς. Και βλέπετε ότι στο Αρκαλοχώρι, θυμάστε τι έγινε προχτές, και πώς προχωράνε εκεί τα πράγματα σε σεισμόπληκτους που έχουν και ένα δάνειο όμως. 600.000 νέοι έχουν μεταναστεύσει λόγω της ανεργίας και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επιστρέψουν. Βλέπετε εσείς οι κυβερνήσεις από το 15 λέω εγώ και μετά ή από το 10, όπου θέλετε ξεκινήστε, πάρτε όποια αφετηρία θέλετε, να μπορούν να κάνουν κάτι? Από τα 7,5 δισεκατομμύρια επενδύσεις, 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν οι επενδύσεις. Επέρονται και λένε είναι πολλές. Αλλά εγώ έχω μια παρατήρηση. Τα 5 δις πήγαν στο real estate τα τελευταία 6 χρόνια. Γιατί τα funds επενδύουν στη μεταπόληση και στη μεταπράτηση της ακίνητης περιουσίας. Αυτό είναι το μεγάλο φαγωγό. Οι τράπεζες είναι ο συνεργός. Αυτοί που κάνουν αυτή την πολιτική είναι αυτοί που ψήφισαν τα μνημόνια. Διασώθηκαν 3 φορές οι τράπεζες από τον ελληνικό λαό που τις επιδότησε με 50 δις ευρώ. Τα funds όμως ήρθαν στην Ελλάδα και είπαν ότι αγοράζουμε. Αγοράσανε οι τράπεζες πίσω μετά την επιδότηση των 50 δις που πληρώσαμε ο ελληνικός λαός, έτσι, και πήγανε με 5 δις
και επανήλθαν σε αυτούς. Θέλετε να μου απαντήσετε. Θέλετε να μου απαντήσετε. Με αυτά λοιπόν μπορούμε να κάνουμε ένα. Όχι. Με τι λοιπόν μπορούμε. Αυτή είναι η ερώτηση, σας φαντάζομαι. Είναι με το ότι θα ξεκινήσουμε από το ότι ποιο είναι το κεντρικό πρόβλημα της χώρας. Το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι είμαστε μια χώρα, λέει, που καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει. Δεν παράγει δηλαδή. Αυτό το πράγμα αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει. Αυτό είναι που μας έφερε. Πώς μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Θέμα πρώτον. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στον καταμερισμό της εργασίας που έχει κάνει, εσένα σε έχει βάλει στον τουρισμό και δεν σου αφήνει την δυνατότητα ανάπτυξης, διότι έτσι λέει το πρόγραμμα. Όταν δηλαδή έρχονται προγράμματα ευρωπαϊκά, δεν μπορείς να επιλέξεις κάτι που παράγει, αλλά μόνο κάτι που έχει τραπεζοκαθίσματα. Ναι, έχουμε γεμίσει και δεν ξέρω αν κάνουμε καλά ή κακά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Καφετέριες, με τέτοια πράγματα, αλλά δεν παράγουμε. Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να κάνουμε αναστροφή. Τώρα υπάρχει πρόγραμμα, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στην εκλογική συμμαχία που έχει το ΜέΡΑ 25 με τη Συμμαχία για τη Ρήξη, την οποία μετέχουμε και εμείς και γι' αυτό είμαι υποψήφιος, όπου λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέμε για το πώς πρέπει να είναι η ενέργεια, το τι λάθη γίνονται και τι πρέπει να γίνει για να διορθωθούν. Λέμε πώς πρέπει να γίνει, να είναι οι εργασιακές σχέσεις. Λέμε πώς πρέπει να γίνουν αυτό που λένε επενδύσεις. Σας είπα πριν, 7,5 δις και πήγαν στο real estate. Δεν έχει ανάπτυξη από εκεί. Δεν έχει παραγωγή από εκεί. Δεν απαντάει. Δεν είναι λύση για το πρόβλημα που έχει αυτή η χώρα. Αυτό είναι το γενικό που θα μπορούσε κανείς να πει. Αν έχουμε χρόνο, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για αυτό το πρόγραμμα. Γιατί πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει, ναι, υπάρχει λύση. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή, υπάρχει δεν γίνεται τώρα τίποτα, το δεν γίνεται υπάρχει τίποτα, λύση. Μπορεί να το φέρει αυτό να μην γίνεται τίποτα. Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα ωστόσο. Πάνω σε αυτό, αλήθεια σας λέω, υπό την πίεση του χρόνου, γιατί είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 9, κύριε Κριτσοτάκη. Όλα αυτά τα οποία παρουσιάστηκε, λέτε, ναι, υπάρχει πρόταση. Θέλουμε να κάνουμε αυτό, υπάρχει πρόταση για εκείνο. Αλλά ξέρετε, από την άλλη, στο λίγο πρόταση θα μπορούσε να σκεφτώ εγώ ως πολίτης, ως απλή ψηφοφόρος, το εξής. Σε περίπτωση που υπάρξει και συνεργασία, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αυτό το πέρασμα, πώς? Ναι, θα σας απαντήσω και θα απαντήσω ευθέως και λίγο απότομα, αν θέλετε μετά. Βάζουμε και τις λεπτομέρειες. Θα μιλήσω δηλαδή με χοντρές γραμμές, με χοντρά γράμματα που λέμε. Και εκεί θα μείνουμε προς το παρόν. Συνεργασία με οποιονδήποτε έχει ψηφίσει μνημόνιο, που σημαίνει ότι το έχει εφαρμόσει ή σκέφτεται να το προωθήσει στην εφαρμογή του, δεν μπορεί κανείς να κάνει, γιατί θα κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και τα μούτρα του, να το πω έτσι λαϊκά. Αυτό είπε και ο Γιάννης Βαρουφάκης τις προάλλες που ήταν εδώ, στην συνέντευξη που είχε δώσει σε κανάλι εδώ τοπικό και σε διάφορα μέσα επίσης τοπικά, αλλά και στην συγκέντρωση που ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση για τα δεδομένα του ΜέΡΑ 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ανοιχτή την πρόταση πάντοτε για όλες εκείνες τις δυνάμεις που δεν έχουν ψηφίσει μνημόνια και για όλους εκείνους τους πολίτες που ακόμα και αν ψήφισαν κόμματα μνημονίου έχουν καταλάβει ότι αυτό δεν είναι λύση και πηγαίνουν προς τα αλλού. Μια συμμαχία δηλαδή, μια ρήξη και μια συμμαχία για την κοινωνική συνοχή πάνω σε μια καινούρια βάση. Όχι δηλαδή πώς θα είμαστε τα καλά παιδιά. Να σας το πω αλλιώς, κυρία Δουλγεράκη. Ναι, αλλά μέχρι το 2060, όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, τα μνημόνια να είναι νόμοι του κράτους. Εκεί τι γίνεται? Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Γι' αυτό λέμε ρήξη. Γι' αυτό δεν λέμε λύση είναι και τα λοιπά. Είναι ρήξη. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι το καλό παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, που αυτοί έχουν επιβάλει όλα αυτά τα πράγματα, και να είσαι και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Θέλει δηλαδή ρήξη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει ρήξη και με τις πολιτικές αυτές που έχουν
ενσωματωθεί στην ομολογία μας και είναι τίποτα η αντανάκλαση των μνημονίων, τίποτα παραπέρα. Και όλα αυτά θέλουν και συμμαχίες, αλλά με τον κόσμο, όχι συμμαχίες δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, που έχουν την ευθύνη για όλα αυτά και δεν μετανοούν. Δηλαδή, αν λέγαν τουλάχιστον ότι εντάξει, κάναμε λάθος, η πρώτη κυβέρνηση που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο ήταν το ΠΑΣΟΚ. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Και για τη δεύτερη μετά που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή και την συγκυβέρνηση Σαμαρά. Θα ρωτήσετε ρητορικά και θα σας απαντήσω. Απλώς, γιατί δεν έχει επιβληθεί τέτοιου είδους μνημόνιο σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ θα πω. Μάλιστα. Πείτε μου γιατί. Με το μεγάλο χρέος. Εδώ δεν έχει κανείς απάντηση, ξέρετε. Γιατί προφανώς εσείς δεν είστε οι αρμόδιοι να μου απαντήσετε. Ναι, είναι ρητορικό το ερώτημα, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Με αυτή λοιπόν την δική σας την ερώτηση θα σας καλημερίσω, γιατί φτάσαμε στις 9:30. Κύριε Κριτσοτάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την κουβέντα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας και μακάρι να μπορέσουμε να βάλουμε τη ρήξη την καθημερινότητα για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το τέλμα. Καλημέρα.